Απέδωσαν καρπούς εν τέλει οι προσπάθειες του βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία, κ. Δημήτρη Χαρίτου, σχετικά με την στήριξη των παραγωγών του νομού που επλήγησαν από παγετό την άνοιξη του περασμένου έτους. Ως γνωστόν, από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης των ζημιών σε δενδρώδεις καλλιέργειες, κεράσια, ελιές και ο βουλευτή επικοινώνησε με τον Ελγά και ταυτόχρονα κατέθεσε αίτημα μέσω κοινοβουλευτικών ερωτήσεων στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων για την αναποζημίωση των πληγέντων παραγωγών τη περιοχή μα. Κορύφωση αυτή τη επίμονη προσπάθεια του κυρίου Χαρίτου ήταν η επίκαιρη ερώτηση που συζητήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στη Βουλή με την παρουσία τη Υφυπουργού Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Ο βουλευτή ανέδειξε στη Βουλή τη μεγάλη, μεγάλες που έχουν υποστεί τόσο οι όψιμες όσο και οι πρώιμες καλλιέργειε κερασιού καθώς και το αίτημα της αποζημίωσής τους. Κατόπιν, αυτό, αυ κατόπιν αυτών, σύμφωνα με το Fek, από 20 Μαΐου 2022, ο ΕΛΓΑ θα αποζημιώσει τους κερασοπαραγωγούς, γεγονός που δικαιώνει την επίμονη πίεση που ασκούσε ο κύριος Χαρίτου. Προς την ίδια κατεύθυνση, ο βουλευτής ζητά για μία ακόμη φορά από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να τρέξουν με ταχύτερους ρυθμούς όλες οι διαδικασίες, ώστε και οι ελαιοπαραγωγοί της Ροδόπης να λάβουν αποσημείωση εξαιτία των σοβαρότατων και εκτεταμένων συνεπειών που ο παγετός είχε προκαλέσει στα ελαιόδενδρα. Συνέπειες που είχε, που είχε αναδείξει από την πρώτη στιγμή ο βουλευτή και είχαν ω αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά η παραγωγή και κατ' επέκταση να συρρυκνωθεί δραστικά το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών που επλήγησαν.